σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να είστε ο πρώτος καλεσμένος της νέας μας σεζόν. Καλησπέρα κύριε Τσίμπα, σε εσάς συνεργάτες και φίλους ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και βεβαίως να είμαι ο πρώτος καλεσμένος. Και θέλω να ξέρετε κάτι, ότι είμαι γενικά ο γουρλής. Οπότε θα πάει καλά η εκπομπή, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστούμε για τον άμεσο τρόπο, για τις υπέροχες ευχές που μας δίνετε. Και προχθές είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάθαμε ότι το μετρό θα επιτέλους θα παραδοθεί και θα λειτουργήσει στις 30 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Επίσης είπε ότι ο flyover θα είναι έτοιμος τον Απρίλιο του 27. Αυτός ο Απρίλιος, με αφορμή αυτό, πολλοί θυμήθηκαν την πρώτη δέσμευση του Πρωθυπουργού για το μετρό, ότι θα δοθεί τον Απρίλιο του 23, είχε πει, όταν είχε πρωτοαναλάβει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά δίνεται στο τέλος του 24. Έχουμε 1,5 χρόνο και διαφορά. Και άρχισαν αρκετοί να λένε ότι μαζώνουν τα φίδια για το flyover. Είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός στην αρχή της τετραετίας, το 2019, όταν ανέλαβε Πρωθυπουργός χώρας, είχε πει ότι τον Απρίλιο του 2023 θα παραδοθεί το μετρό. Βέβαια, τότε δεν είχε προβλέψει τις εξελίξεις, οι οποίες εξελίξεις, θυμίζω σε όλους τους φίλους αγραφές, ήταν η προσφυγή που έκαναν, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ανησυχούντες για τα αρχεία. Λες και εμείς όλοι οι υπόλοιποι δεν ανησυχούσαμε ή δεν ενδιαφερόμασταν για τα αρχεία. Αλλά βλέπετε στην Ελλάδα ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει. Κάποιοι λοιπόν δηλώσαν ότι είναι φίλοι των αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδος. Λες και ότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς ήμασταν εχθροί. Κάναν λοιπόν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, περίπου ενός χρόνου. Και γι' αυτό το λόγο πήγαν όλα προς τα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τελικά το μετρό ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι και εμείς, αλλά θεωρώ ότι και τα κόμματα που κυβερνήσαν από τότε που ξεκίνησε το μετρό και σήμερα δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι, γιατί με τόσο μεγάλη καθυστέρηση παραδίνεται. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, σε 3 μήνες ακριβώς από σήμερα δηλαδή, θα έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε, σε πρώτη φάση από περίεργη όλοι μας να μπούμε στο μετρό και να το απολαύσουμε, να κινηθούμε. Θα μπορέσουμε να κόψουμε ειστήριο δηλαδή και να κινηθούμε, έτσι. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί γίνανε και αυτά τα σχόλια. Κάποιοι σχολιάσαν ότι η παράδοση του μετρό δεν σημαίνει και λειτουργία. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε αυτό μετά με τους δημοσιογράφους στην επαφή που είχε, ότι η παράδοση σημαίνει και εμπορική λειτουργία. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μιλούσε βάζοντας. Όσον αφορά για το flyover, είστε αισιόδοξος. Με το flyover, να πω το εξής. Το θετικό είναι ότι βλέπω ότι τα έργα προχωρούν, γιατί καθημερινά σχεδόν χρησιμοποιώ το flyover, επικοινωνώντας ανατολικά στα χωριά και τις πόλεις που ανήκουν στην εκλογική περιφέρεια και είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βλέπε Θέρμη, που σήμερα έχω σκοπό να πάω. Βλέπε Περαία, βλέπε Τρίλοφο, βλέπε Μπιχανιώνα, Επανομή, όλα τα σχετικά. Είτε κινούμε προς τη δυτική πλευρά, προς την άλλη πλευρά του κάμπου ή της επαρχίας Λαγκαδά, διασχίζω το flyover και βλέπω ότι τα έργα προχωρούν με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς. Είναι αλήθεια ότι ενώ ξεκίνησε το έργο με πολύ χαλαρούς ρυθμούς, τελικά φαίνεται ότι η εταιρεία, η εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο βρήκε τους ρυθμούς της, βρήκε τους υπεργολάβους. Και βλέπω διαφορετικά συνεργεία να είναι σε όλο το μήκος και να δουλεύουν. Ας ελπίσουμε λοιπόν, κύριε Καράου. Το 27 θα είναι πριν τις εκλογές, θα είναι έτοιμο το flyover και θα παραδοθεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε προσφυγές και αναστολές του έργου, οπότε όλα θα κυλήσουν κατευθείαν. Και οι Θεσσαλονικείς να μην ταλαιπωρηθούν και πέρα του 27 με αυτό το σχέδιο. Πάντως, μια που είπαμε για Θεσσαλονίκη, τώρα να πούμε ότι όταν εμείς εδώ στην πόλη μιλούσαμε για αθηνοκεντρικό κράτος, οι της Αθήνας μας κατηγορούσαν για μίζερους, ότι δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Να όμως που ο Πρωθυπουργός προχθές παραδέχτηκε ότι η πολιτική των κυβερνήσεων βασίστηκε στον αθηνοκεντρισμό. Και αυτό θέλει να το αντιστρέψει η κυβέρνηση και γι' αυτό παρουσίασε και το εθνικό σχέδιο για την περιφέρεια. Και σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία γίνονται 850 έργα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων. Είναι έργα υποδομής, οδικά, σιδηροδρομικά, αναπλάσεις και έργα πολιτισμού και για την υγεία. Πολλοί επιχειρηματίες όμως, κύριε Καράογλου, επισήμαναν ότι δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις και μέτρα που στο επίκεντρό τους είναι η επιχειρηματικότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας της περιοχής.
Καταρχήν να πω ότι η επίσκεψη της 3ης 27 του μηνός του Πρωθυπουργού ήταν μια διαφορετικού είδους επίσκεψη. Το 2012, θυμίζω λίγο ιστορικά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήμουν υπουργός Μακεδονίας Τράκη, για μια ακόμη φορά στη συνεννόηση με τον τότε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, κατέβηκαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, μόνο οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων τότε, σε κοινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξί με τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά και συζητήσαμε για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Τότε έβαλα την πρόταση, κατέθεσα την πρόταση, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως των φορέων, ότι αντί να κατεβαίνουν 20 άνθρωποι στην Αθήνα για να γίνονται αυτές οι συναντήσεις εκεί, είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο χρήσιμο να ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης, να κάνει τις συναντήσεις αυτές. Αυτό λοιπόν και έγινε. Από την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2013, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέβηκε πάνω και στη Θεσσαλονίκη και έγινε σύσκεψη εδώ. Και μάλιστα τότε, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να μην ταλαιπωρούμε πολλούς ανθρώπους, διευρύναμε τις συσκέψεις αυτές και τις κάναμε κλιμακωτά με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, με εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων και επιμελητηρίων, με εκπροσώπους άλλων φορέων που πραγματικά έχουν μια άποψη να καταθέσουν για τα τεκτενόμενα στην πόλη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν το δεύτερο βήμα. Την τρίτη έγινε ένα ακόμη πιο σημαντικό βήμα. Δεν αρκεστήκαμε μόνο σε αυτό, αλλά έγινε στην ουσία στο Μέγαρο Μουσικής, στο μικρότερο κτίριο, έγινε μια παρουσίαση και όλων των έργων τα οποία εκτελούνται σε επίπεδο περιφέρειας της Εθνικής Μακεδονίας. Πολύ σωστά η κυβέρνηση είδε ότι δεν υπάρχει λογοδοσία για τα έργα αυτά. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι έργα εκτελούνται σε μια περιφέρεια, σε ένα νομό, σε ένα δήμο, είτε αυτά εκτελούνται από το κράτος, είναι έργα εθνικής σημασίας, είτε εκτελούνται από την περιφέρεια, την οποιαδήποτε περιφέρεια, είτε εκτελούνται από το Δήμο. Αυτό λοιπόν όλο το πρόγραμμα παρουσιάστηκε. Υπάρχει ένα site, το erga.gov.gr, όπου παρουσιάζονται όλα αυτά. Και σωστά αναφερθήκατε προηγουμένως στα εκατοντάδες έργα που γίνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον προϋπολογισμό τους, αλλά και την πορεία υλοποίησης. Κάθε φίλος ακροατής μπορεί να μπει σε αυτό το site, έτσι, στο erga.gov.gr και να αναζητήσει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να δει στο Δήμο που θέλει, στο νομό που θέλει, ποια έργα γίνονται, ποια είναι σε εξέλιξη και όλα τα σχετικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, να σας πω ότι σε σχέση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων τρέχουν πολλά προγράμματα. Εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, υπάρχουν προγράμματα συγκεκριμένα τα οποία τρέχουν. Προφανώς κατανοώ ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και ότι τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Πάντοτε αυτό ήταν το πρόβλημα. Έτσι, έχουμε συγκεκριμένα χρήματα και ανάγκες που είναι πολλαπλάσιες. Αυτό που είναι όμως είναι σημαντικό είναι ότι τρέχουν και τέτοιου είδους προγράμματα για παραγωγικούς φορείς, για επενδύσεις. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να γίνει είναι να είναι ενήμεροι, να ενημερώνονται οι επαγγελματίες και βεβαίως εκτός από τους εαυτούς τους μπορούν να απευθυνθούν και σε ειδικά γραφεία, μελετικά γραφεία που παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να ενημερώνονται από αυτούς και να υποβάλουν τις προτάσεις τους, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που είναι το ζητούμενο, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και προηγουμένως το είχε παρουσιάσει ο Άκης Κέρτος, ο Υπουργός Επικρατείας, δηλαδή τη διπλή σύγκληση. Σύγκληση μεταξύ Ελλάδος και των υπολείπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σύγκληση μεταξύ των περιφερειών, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει ανισότητα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, αλλά και σύγκληση εντός των περιφερειών, για να σταματήσει να υπάρχει ανισότητα μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Δηλαδή, άλλη είναι η ανάπτυξη του νομού Θεσσαλονίκης, άλλη είναι στο νομό Κρήτης. Αυτά προφανώς, πάντως δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, κύριε Καραόγλου. Οι συγκλήσεις δεν είναι έτσι εύκολες. Θέλει χρόνο και είναι το στίχημα. Το στίχημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 33 δισεκατομμύρια. Είναι τα ευρωπαϊκά, το ΕΣΠΑ, το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη που τρέχει τώρα. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, χρήματα. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως, κατά τη συνάντηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στη συνάντηση που είχατε εσείς οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό στο κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, δεν ακούστηκαν πολλά παράπονα από εσάς. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει, γιατί αν ακουγόταν θα ήταν γνωστά ποια ήταν τα παράπονα. Απεναντίας ακούστηκαν προτάσεις και λύσεις για διάφορα θέματα που απασχολούν τους Θεσσαλονικείς. Εσείς από πλευρά σας θα ήθελα να ξέρω τι προτείνατε στον Πρωθυπουργό ούτως ώστε να ανακουφιστεί ο κόσμος της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας.
Καταρχήν να πω ότι είχε ο κάθε βουλευτής, ήταν μια συνάντηση κλειστή μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Α και Β περιφέρειας και κάποιων υπουργών οι οποίοι ήταν παρόντες στη διαδικασία αυτή και παρούσες. Αυτό λοιπόν που είχε τη δυνατότητα ο κάθε βουλευτής, γιατί μόνο εμείς μιλήσαμε, ήταν ένα πεντάλεπτο περίπου στη διάθεσή του για να βάλει κάποια ζητήματα. Εγώ λοιπόν είπα ότι είναι η πρώτη φορά που οι Θεσσαλονικοί βλέπουν μια σειρά από έργα είτε να τελειώνουν, βλέπει μετρό, είτε να είναι σε εξέλιξη, βλέπει flyover, είτε να έχουν ξεκινήσει και να προχωρούν με καλούς ρυθμούς. Βλέπει έργο σύνδεση οργανισμού λιμάνου Μεγνατία, βλέπει τα καινούργια 110 αστικά στον ΟΑΣ, βλέπει την έναρξη κατασκευή του έργου μουσείου ολοκαυτώματο, τη συνέχεια των έργων κατασκευή του Παύλου Μελά, την έναρξη του έργου κατασκευή του πειρατικού νοσοκομείου. Το Παύλο Μελά έπρεπε να είναι έτοιμο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι, σύμφωνα με την άλλη. Υπάρχει καθυστέρηση και θα τελειώσει τον χρόνο αυτού. Την έναρξη του έργου κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλερο και μια σειρά από άλλα έργα στα οποία αναφέρθηκα. Επισήμανα περιπτώσει όπου είχα, για παράδειγμα, τι γίνεται με το ογκολογικό νοσοκομείο και χάρηκα που χθες υπογράφηκε η διευπουργική και έχει ενταχθεί πλέον στα ζήτη του ογκολογικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκη. Επισήμανα το ζήτημα της ανέγερσης μιας καινούργιας πτέρυγας στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, γιατί είναι ντροπή να έχουμε γραφεία και ιατρία να στεγάζονται σε κοντέινερ έξω από το νοσοκομείο των Άγιο Παύλου. Μίλησε για τον προστιακό, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη σιδηροδρομική Εγνατία. Και βεβαίως αναφέρθηκε και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου, ειδικά στον κάμπο, που έχουν να πέσουν χρήματα για να γίνουν διορθωτικά έργα πολλά χρόνια, όπως επίσης και στη λίμνη Κορώνια, που και αυτό είναι κάτι. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά πέραν τούτων, αναφέρθηκα στις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Στέκομαι σε μία που θεωρώ εξόχως σημαντική και που ο Πρωθυπουργός με άκουσε με προσοχή, μου έκανε ερωτήσεις και μου πρότεινε μετά, και αυτό έκανα την επόμενη μέρα, να στείλω ένα σχετικό σημείωμα και στον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης των Οικονομικών, μάλλον τον Νίκο τον Παπαθανάση, και στον Υπουργό των. Υφυπουργού Επικρατείας τον Γιώργο τον Μιλωνάκη. Αυτό αφορά το ζήτημα της επέκτασης και της εφαρμογής του προγράμματος Σπίτι Μου και σε χωριά. Γιατί το Σπίτι Μου ήταν ένα πρόγραμμα που έτρεξε περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές, αφορούσε 10.000 νέα ζευγάρια και επιδοτούσε το επιτόκιο του δανείου, του τραπεζικού δανείου, εφόσον τα ζευγάρια αυτά ήταν ηλικίας έως 39 χρονών και αγοράζαν σπίτι άνω από 15 χρόνια. Στην ουσία αυτό αφορούσε μόνο τις πόλεις, όπου υπάρχουν παλιές πολυκατοικίες, όπου υπάρχουν παλιά διαμερίσματα και μπορούσε να γίνει κάτι σχετικό. Αυτό που είπα εγώ είναι λοιπόν ότι σαν ένα κίνητρο για να μείνουν τα νέα ζευγάρια στην περιφέρεια, να μείνουν στα χωριά τους και να μην ερημώσουν τα χωριά τους, είναι να επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό και σε χωριά με πληθυσμό, για παράδειγμα, 3.000. Να φέρω το νούμερο αυτό, μπορεί να είναι 5 ή μπορεί να είναι 2, δεν ξέρω πόσο. Εν πάση περιπτώσει. Και να επιδοτείται και η ανέγερση νέων κατοικιών στα χωριά. Γιατί στο χωριό το οικόπεδο είναι πολύ ξεκινό από την πόλη. Ή μπορεί να γίνει εύκολα μια. Αυτό όμως όλο εξαρτάται και από τις τράπεζες. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραόγλου? Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του προγράμματος αυτού. Είναι μια καινούργια παράμετρος, την οποία πρέπει να βάλει ο Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης. Και βεβαίως εφόσον εγκριθεί, είμαι βέβαιος ότι οι τράπεζες θα δεχτούν, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα επιδοτείτε το επιτόκιο από το ελληνικό δημόσιο με χρήματα της Ευρωπαϊκής. Πάντως οι τράπεζες δεν έχουν δείξει και τόσο καλό χαρακτήρα, μας επιτραπεί η έκφραση, και οι διοικείς των τραπεζών μοιράζονται εκατομμύρια από τα υπερκέρδη που έχουν, ενώ την ίδια στιγμή οι καταθέσεις έχουν μηδενικά επιτόκια, οι χορηγήσεις έχουν υψηλά επιτόκια, που θα έπρεπε να είναι το αντίθετο κατά την άποψή μας, για να μπορεί να ενισχυθεί και η επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά ήταν απόλυτο δίκιο. Προχθές διάβασα και εγώ το σχετικό δημοσίευμα για τους χρυσούς τραπεζίτες, για τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών που μοιράζουν εκατομμύρια σε μισθούς και μπόνους σε αυτούς τους. Και πραγματικά τρελάθηκα. Πάνω από ένα εκατομμύριο μοιράζεται ο καθένας, έτσι. Ο καθένας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία στην κυριολεκτία με ενοχλούν και ενοχλούν και τον ελληνικό λαό. Αυτό λοιπόν που εγώ θα κάνω είναι, αφού συνομιλήσω με τους αρμόδιους υπουργούς, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Γιατί κάποιοι εκ του ασφαλούς, έτσι,
και με αποτελέσματα τα οποία όμως πολύ στηρίζονται και στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στα χρήματα που πήραν από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο κάλυψε όλες τις. 42 δις κάλυψε το ελληνικό δημόσιο. Ο Έλληνας φορολογούμενος εξακολουθεί να πληρώνει τα 42 δις. Είναι συμβολικό το ζήτημα και πρέπει να υπάρχει ένα όριο για τις αμοιβές του οποιοδήποτε. Δεν είναι μόνο αμοιβές, είναι και συμπεριφορές. Δεν είναι δυνατόν η τράπεζα να σε χρεώνει την κάρτα που μερικά χρόνια νωρίτερα τη μοίραζε αφιδώς και πάρτε κάρτες να έχετε. Δεν είναι δυνατόν να σου χρεώνει το POS, το POS, όπου γίνεται η εξυπηρέτηση. Και 5 ευρώ πήγα να αλλάξω το. Ναι, όχι για το POS, πήγα να αλλάξω το PIN στην τράπεζα γιατί είχα ένα πρόβλημα και μου το χρέωσαν 5 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Πάση περιπτώσει, είναι σαφέστατο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Θυμίζω μια φράση που έμεινε ιστορική που είπε ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, όταν είχε κάνει συνάντηση με τις 4 ποινικές τράπεζες και με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπου είπε παίζαμε για 2 ώρες ξύλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το βλέπουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Αν το κρύβουμε, δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως το πρόβλημα, κύριε Καραογλού. Οι Τόκιο καταθέσεων απέχουν παραστάγκες. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι πρόσθετες χρεώσεις για διάφορα κουπά. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές αυτές οι οποίες υπάρχουν και κάνουν ανεξέλεκτα. Και τη στιγμή που το κράτος δεν παρεβαίνει. Δεν παρεβαίνει επίσης και στα άλλα μέσα που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως είναι αυτά στο τομέα της ενέργειας, που βλέπουμε κάτι υπέρογκες τιμές και λογαριασμούς να καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές τη στιγμή που αυτές οι εταιρείες παρουσιάζουν υπερκέρδη και έρχεται το κράτος να τα φορολογήσει για να δώσει ενίσχυση στο λογαριασμό 1 ευρώ. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Κοιτάξτε, σε μια ελεύθερη οικονομία το κράτος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ελέγχει. Ο ρόλος του πρέπει να είναι ελεγκτικός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο έλεγχος. Να ελέγχει σε κάποιους κανόνες που βάζει, κύριε Καραόγλου. Προφανώς. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ή πρέπει να γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Και όπου θεωρεί ότι παρόλα αυτά υπάρχουν υπερκέρδη, όπως για παράδειγμα στις εταιρείες της ενέργειας, τότε να υπάρχει και μια πρόσθετη υπολόγηση, η οποία συνέχεια να διανέμει τους πολίτες. Δεν λέω ότι όλα λειτουργούν καλά. Λέω όμως ότι όταν αντιμετωπίσαμε τις πολύ μεγάλες δυσκολίες με τις υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρξε παρέμβαση του κράτους, υπήρξε φορολόγηση των υπερκερδών με 90% τότε, πάρθηκαν πολλά χρήματα τα οποία κρατήσαν χαμηλή την τιμή του ρεύματος. Και λέω ότι ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κλείσει τα μάτια, να παρακολουθήσει το φαινόμενο και βεβαίως υπάρχει παρέμβαση έτσι να βοηθήσει και πάλι τους. Ειδικά τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα δηλαδή. Και βεβαίως αυτά τα χρήματα θα τα πάρει όχι από τον προϋπολογισμό που δεν υπάρχουν, αλλά από τα υπερκέρδη των διαφόρων αυτών ιδιωτικών οργανισμών. Πάντως και ο πληθωρισμός, από ό,τι βγήκαν σήμερα τα στοιχεία στη δημοσιότητα, έχει πάρει πάλι την ανίουσα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αλλά για να είμαστε έντιμοι και να λέμε τα πράγματα ως έχουν, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τον ίδιο μήνα, έχουμε μία μείωση της τάξης του 0,4. Ήταν 3,5% πέρυσι τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός είναι 3,1 αυτόν τον Αύγουστο. Ακριβώς. Γιατί ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα? Ενώ είδαμε ότι τα τρόφιμα μέναν περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ανέβηκε πάρα πολύ γιατί ανέβηκε η τιμή των υπηρεσιών, το κομμάτι που αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί έχουμε έλλειψη σε χέρια που αφορούν τις υπηρεσίες, είχαμε αυξήσει εκεί και γιατί λόγω του τουρισμού υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει η μεγάλη ζήτηση, δημιουργεί και τη δυνατότητα σε κάποιους να ανεβάζουν το κόστος των υπηρεσιών τους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά, γιατί κινδυνεύουμε πάρα πολύ και από τον υπερτουρισμό, αλλά όχι μόνο από αυτό, κινδυνεύουμε και από τις ανεξέλεγκτες τιμές που κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τον υπερτουρισμό ζητούν, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα μέσω μακροπρόθεσμα να ζημιώσουν και την βαριά βιομηχανία της χώρας, που είναι ο τουρισμός. Ήδη το είδαμε αυτό. Είδαμε ότι φέτος, για παράδειγμα, οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, βλέπε Μύκονος και Σαντορίνη, ήταν μειωμένες και σε επίπεδο ανθρώπων, επισκεπτών, τουριστών, αλλά και σε επίπεδο εσόδων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ ότι στο μέτωπο του πληθωρισμού γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα τρόφιμα είναι 2 συνεχόμενοι μήνες που μένουν σταθερά ή μειώνονται οριακά.
προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο για καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, τις προηγούμενες μέρες σε μία ανάρτησή του διαβεβαίωνε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι κατώτεροι από αυτές από τους μισθούς της Βουλγαρίας. Το θέμα, ναι, αυτό ισχύει, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το θέμα είναι όμως ποια είναι η αγοραστική δύναμη του μισθού. Εκεί είναι το ζητούμενο, κύριε Καράγλου. Και σε αυτό μάλλον στο τέλος πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε λογαριασμό. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με αυτά τα ποσοστά, η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Ισχύει αυτό. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Προσπαθούσαν και διακινούσαν κάποιοι, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα-δύο μήνες, να περάσουν στον ελληνικό λαό ότι οι μισθοί μας είναι κατώτεροι ακόμη και από τους Βουλγάριους. Κάτι το οποίο δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και ήρθαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαιώσαν του λόγου του αληθές. Τι λένε δηλαδή? Λένε ότι σε επίπεδο βασικού κατώτατου μισθού, για όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, δεν έχουν όλες, 20 έχουν από τις 27. Η Ελλάδα είναι στην ένατη θέση, άρα είναι καλά, δηλαδή πάρα πολύ καλά. Αν μέχρι το τέλος, όπως έχουμε υποσχεθεί, της περίοδου της κυβέρνησης μας, πιάσουμε τα 950 ευρώ βασικό κατώτατο μισθό, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, και απ' την άλλη, ότι σε επίπεδο κατανάλωση είμαστε στην 20η θέση, δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτό, ούτε χαιρόμαστε, και έχουμε 7 χώρες κάτω από εμάς. Άρα δεν είναι ότι είμαστε τελευταία και μας πέρασε τη Βουλγαρία, μας πέρασε τη Ρουμανία, μας πέρασαν χώρες που είναι αρκετά κάτω από εμάς. Αυτό όμως που εμείς πρέπει να κοιτάμε και αυτό πρέπει να κοιτάμε είναι ότι όταν αν ο μέσος όρος είναι το 100, υπάρχουν χώρες, βλέπει Ιρλανδία, βλέπει Λουξεμβούργο, βλέπει Γερμανία, που έχουν κατανοητική δυνατότητα πάνω από το 100 το μέσο όρο, 132 αν θυμάμαι καλά είναι η Ιρλανδία που είναι πρώτη. Υπάρχουν χώρες όπως είναι και η Ελλάδα που είναι αρκετά χαμηλά, είμαστε στο 79%, το 80% περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ο στόχος μας είναι να κοιτάμε ψηλά, ο στόχος μας είναι να προσπαθούμε να αναπτυξιακές πολιτικές και με ενίσχυση, με αυξήσεις των μισθών και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, που με βάση τις αντοχές του βέβαια, έτσι, αλλά και στις συντάξεις, να πλησιάζουμε σιγά σιγά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνουμε ταμείο, όπως λέμε, κύριε Καράγλου, στην επόμενη σύνδεσή μας, σε κάποιο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε που είχατε καλοσύνη να είστε ο πρώτος καλεσμένος. Καλό Σαββατοκύριακο.